Ας ανοίξουμε την αυτοδιοικητική ατζέντα, την αυτοδιοικητική συζήτηση και να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας για σήμερα. Είναι ο κύριος Αλέκος Ανδρικάκης, γνωστός δημοσιογράφος. Καλησπέρα σας, κύριε Ανδρικάκη. Καλησπέρα, να είστε καλά. Γνωστός και για την μαχητικότητά σας και για τα χρόνια τα οποία βρίσκεται στη δημοσιογραφία. Είστε επικεφαλής και του Candia Doc. Σήμερα όμως είστε εδώ γιατί βρίσκεστε στο πλευρό του Ηλία Λιγερού και κατεβαίνετε στη μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών για τον Δήμο Ηρακλείου. Λογικό λοιπόν, φαντάζομαι, και θα σας την έχουν κάνει και άλλη την ερώτηση αυτή. Πώς ένας δημοσιογράφος επιλέγει την απόφαση να ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση? Καταρχήν, ένας δημοσιογράφος είναι πάντα ένα πολιτικό. Αν δεν είσαι πολιτικό, δεν μπορείς να κάνεις δημοσιογραφία. Τουλάχιστον τη δημοσιογραφία που εγώ ήθελα να κάνω πάντα. 35 χρόνια και παραπάνω τώρα. Επομένως, έχεις άποψη, έχεις θέση, την μάχεσαι. Είναι λίγο παράξενο να την παλεύεις από αυτή τη θέση. Έτσι, και εδώ που είμαι εγώ είναι λίγο παράξενο. Συνήθως ήμουν από εκεί, είτε στην τηλεόραση, είτε στο ραδιόφωνο, είτε στην εφημερίδα, είτε στο site. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο δημοσιογράφος είναι πάντα ένα πολιτικό. Έχει άποψη. Ειδικά στο θέμα των δημοτικών εκλογών του Ηρακλείου, που παίχτηκαν διάφορα παράξενα, κομματικά, παρακομματικά, σε πρόσωπα, σε όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ είχα ξεκάθαρη θέση εξ αρχής. Δεν είχα ποτέ το ψώνι να είμαι στην πολιτική, είτε στην αυτοδιοίκηση, δηλαδή στη μικρή πολιτική. Είχα τις ευκαιρίες πάρα πολλές φορές, δεν το έκανα. Θεώρησα ότι ο Ηλίας Λιγερός, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά με την ομάδα του στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ηρακλείου, έχει τεκμηριώσει, δεν ήταν μια αντιπολίτευση του όχι και του ναι, του όχι και του καταγγέλω μάλλον. Ήταν μια αντιπολίτευση που έλεγε: δεν θέλω αυτό, αλλά θέλω αυτό. Εμένα με έπεισε. Δεν ήμουν φύση σύμμαχος εξ αρχής. Τον στήριξα. Ήμασταν από παλιά μαζί, στα χρόνια της, τα νεαρά μας χρόνια. Όμως με έπεισε και θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο ο φορέας, ο πολιτικός, που κι εγώ στηρίζω στην αριστερά που βρίσκομαι από μικρό παιδί, να μην τον στηρίζει. Δηλαδή ένιωσα προσβεβλημένος και προσωπικά γι' αυτό. Ανοίγετε πολλά θέματα. Ανοίγω πολλά θέματα, εντάξει. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Θέλω όμως να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά και να μου πείτε γιατί επιλέξατε τον Ηλία Λιγερό. Κάνατε μια αναφορά πριν από λίγο, αλλά θέλω να προσθέσω σε αυτή την ερώτηση και γιατί όχι την κυρία Σταρίδα, η οποία προέρχεται από τον ίδιο χώρο. Στηρίζεται, όχι, δεν προέρχεται από τον ίδιο χώρο. Στηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προέρχεται από έναν εντελώς διαφορετικό χώρο. Ο Ηλίας είναι στην αριστερά από τότε που θυμάται τον εαυτό του. Mm-hmm. Και το θυμάμαι κι εγώ, γιατί είναι λίγο μεγαλύτερος από μένα. Αλλά μαζί δώσαμε μάχες τρεις δεκαετίες τώρα. Η κυρία Σταρίδα έχει τη δική της πορεία ως αρχαιολόγος στο Ηράκλειο. Δεν θέλω να πω τίποτα. Είναι και φίλη μου, είχε συνεργάτη μου σε πολλές ιστορικές έρευνες. Προέκυψε τελευταία στιγμή και θεωρώ ότι ενδεχομένως κάποιοι ίσως τη χρησιμοποίησαν. Δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Δεν θέλω να ανοίξω τέτοιο θέμα, δεν θέλω να πω σε αντιπαλότητες. Θεωρείτε ότι ήταν μια κακή επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ αυτή? Ο ΣΥΡΙΖΑ, μια ομάδα τουλάχιστον του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτή η ομάδα μονάχα. Υπάρχει ένας κόσμος στο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος ακολουθεί τον Ηλία Λιγερό. Υπάρχει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ η οποία έχει ξεκάθαρη άποψη για τον Ηλία Λιγερό. Κάποιοι στο Ηράκλειο ήθελαν μέχρι τελευταία στιγμή, πεισμόνοντας. Λοιπόν, μια που το λέτε, η αλήθεια είναι ότι μου έκανε εντύπωση, γιατί έχω μπροστά μου και μια ανακοίνωση. Μία ανακοίνωση η οποία έχει να κάνει με την υποψηφιότητα του κυρίου Σταμάτη Χαρίτου, του διευθυντή. Που ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Μία εξαιρετική υποψηφιότητα. Μία εξαιρετική υποψηφιότητα. Στο πλευρό λοιπόν του Ηλία Λιγερού, ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από τον κοινωνικό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, από τον επιστημονικό αυτό χώρο. Αυτό είναι η διαφορά τώρα. Αυτό είναι η διαφορά. Ότι ο Ηλίας έχει στο ψηφοδέλτιό του τον κοινωνικό χώρο, και όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ ή τη αριστερά. Θα είναι και άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την αριστερά, αλλά συντονίζονται στην προσπάθεια αυτή να αλλάξουν πολλά πράγματα στο Ηράκλειο. Πρέπει να αλλάξουν όλα στο Ηράκλειο. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Υπάρχει λοιπόν μια κομματική ηγεσία τοπική στον ΣΥΡΙΖΑ που έκανε τις κομματικές καταστατικές επιλογές της, όπως τις έκανε και ό,τι εκφράζουν αυτές. Υπάρχει μια άλλη όμως που δοκιμάζεται καθημερινά στην κοινωνία. Αυτή είναι η διαφορά. Εγώ την αριστερά πάντα την ήθελα ένα κοινωνικό χώρο. Δεν μπορώ να τη δω μέσα σε αποστεωμένη, μέσα σε κουτάκια, κομματικά γραφεία παίρνουν κάποια αποφάσεις. Αυτά είναι μακριά από τη δική μου τη λογική. Ίσως γιατάζεσαι στα μικρά μου χρόνια και τα απέρριψα. Στόχος για την επόμενη μέρα στο Ηράκλειο, στοχευμένα, τι θα αλλάζατε εσείς προσωπικά στην πόλη του Ηρακλείου? Υπάρχει καταρχήν για το Δήμο, για να το πω. Για το Δήμο, ναι. Υπάρχει μια καθημερινότητα καταρχήν που είναι, θεωρώ, δεν ξέρω αν είναι τώρα πολύ απλοϊκό αυτό που λέω, αλλά γιατί να μην αλλάξει η καθημερινότητα. Δηλαδή, η καθημερινότητα της Λακούβας, του Πράσινου, του κυκλοφοριακού, ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο και είναι πιο περίπλοκο. Αλλά είναι αυτά τα καθημερινά. Από εκεί δηλαδή θα αν ο Ηλίας, που το πιστεύω απόλυτα, θα είναι δήμαρχος αύριο στο Ηράκλειο, αν με ρωτούσε, δεν έχει σημασία αν είμαι εγώ μέσα, δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι να βγει ο Ηλίας να αλλάξουν κάποια πράγματα στο Ηράκλειο.
Αν με ρωτούσε, θα το έλεγα πρώτα στην καθημερινότητα και μετά να πάμε στα μεγάλα. Να διευκολύνω, να μην σπάει ο άνθρωπος στο αυτοκίνητο, τα γράφετε και εσείς και τα λέτε καθημερινά. Να μην πέφτουν οι άνθρωποι μέσα στις λακκούβες και να σπάνε τα πόδια τους, με τα μηχανάκια ή με τα καρότσια των παιδιών. Να μην δημιουργούν, ξέρω εγώ, να θέλω να πάω στη δουλειά μου και να πρέπει να φύγω μία ώρα πριν, γιατί πρέπει να περάσω το κέντρο που είναι απάνθρωπο και αβάσταχτο και βάρβαρο και δεν ξέρω πώς αλλιώς θα τα πω. Να μπορεί να καθαρίζουν τα σκουπίδια του. Έτσι, να το μαζεύουν τα σκουπίδια. Όλα αυτά τα έχουμε μπροστά μας. Δεν αλλάξει τίποτα από αυτά. Πώς? Ζητήματα καθημερινότητα. Η καθημερινότητα είναι το πρώτο. Να έχουμε πράσινο στο Ηράκλειο. Το Ηράκλειο ήταν κάποτε πράσινη πόλη, λέγανε πράσινη περιοχή, και είχε το λιγότερο πράσινο. Mm-hmm. Και ό,τι λίγο πράσινο είχε, το ξελοθρεύσαμε γι' αυτό. Έτσι, αυτά είναι για μένα τα πρώτα. Θα μπορούσε ενδεχομένως, πιστεύετε, ο Δήμος Ηρακλείου να έχει κάνει περισσότερα πράγματα και με τους πόρους που διαθέτει και με μα δεν μπορεί να λέει ο κ. Καραντινός, ο αντιδήμαρχος, ότι έχουμε 50 εκατομμύρια ευρώ ή πόσα λέει 55 ή 45 στο ταμείο μας. Δεν είναι επιχείρηση που βγάζει κέρδη ο Δήμος. Ο Δήμος, αν έχει χρήματα, και θυμάμαι μια ρίση ενός μεγάλου μου δασκάλου, του Μακαρίτη, του Αλέκου του Μικονιάτη, ο οποίος έλεγε κάποτε, το είχε πει στο Γιάννη τον Κουράκη, μπορεί να το θυμάται ο Κουράκης. Όταν ήταν δήμαρχος, του λέει: μην έχει λεφτά στην άκρη. Αν έχει λεφτά, είσαι αποτυχημένος. Αν είσαι επιχειρηματίας και έχει λεφτά στην άκρη, το κάνεις μια χαρά. Αν έχει λεφτά όμως στην άκρη, ειδικά σε τέτοια εποχή, θυμάμαι τα λόγια του, υπάρχει κόσμος έξω που έχει πρόβλημα κοινωνικό, που του κόβουν το ρεύμα. Έχουμε τέτοια θέματα πάρα πολλά. Δεν μπορεί να λες: έχω 50 εκατομμύρια ευρώ στην τράπεζα. Και τι σημαίνει αυτό? Είσαι αποτυχημένος αν το κάνεις αυτό. Είσαι ένας καλός διαχειριστής. Το Ηράκλειο δεν θέλει διαχειριστές. Θέλει οραματιστές να αλλάξουν τα πάντα στην πόλη. Έχουμε έλλειμμα και κοινωνικές πολιτικές, πιστεύετε? Έχει κάνει κάποια βήματα εκεί και έκανε κυρίως σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο η Δημοτική Αρχή, εννοώ με το προσφυγικό και με αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά ασφαλώς υπάρχει πρόβλημα. Ασφαλώς υπάρχει έλλειμμα. Δεν αρκεί να λες θα βοηθήσω να δοθούν τόσα γεύματα στα σχολιά ή θα κάνουν το κοινωνικό ιατρείο. Όταν έχεις 50 εκατομμύρια ευρώ, λες κρατάω το 20, μην γίνει μια θεομηνία και πρέπει να φτιάξω τους δρόμους. Τα άλλα 10 τα δίνω για να φτιάχνω δρόμους. Δίνω άλλα 10 σε 1.000 οικογένειες, σε 50%, δεν ξέρω πόσες είναι, που έχουν ανάγκη σήμερα, που πρέπει να τους πάρουμε τα βιβλία των παιδιών τους, που πρέπει να τους πάρουμε το κρέας τους, που πρέπει να τους πάρουμε τα ρούχα τους, που πρέπει να πληρώσουμε τη ΔΕΗ που τους κόβουν το ρεύμα. Και μετά κάνεις όλα τα υπόλοιπα. Δεν κρατάς στο θησαυροφυλάκιο 50 εκατομμύρια. Στα μεγάλα έργα, την εικόνα την οποία έχετε για το Δήμο Ηρακλείου, γιατί ξέρετε, θα κληθεί να διαχειριστεί η επόμενη Δημοτική Αρχή και ένα πολύ μεγάλο θέμα που λέγεται Νίκος Καζαντζάκης. Εφόσον προχωρήσει λοιπόν και στα χρονοδιαγράμματα και το αεροδρόμιο Καστελίου, που ευτυχώς όλα δείχνουν ότι προχωράει, ο φόβος είναι ένας για τους κατοίκους του Ηρακλείου. Μην γίνει το Καζαντζάκης ένα νέο ελληνικό. Καταλελειμμένο κτίριο. Όχι, ενώ μπορεί, είναι στο μυαλό πολλών και εμένα είναι στο μυαλό μου και όλων φαντάζομαι. Ας φύγει με το καλό από εκεί και είμαστε εδώ όλο το Ηράκλειο να παλέψει για να το κάνει και άλλη καρνάωτη. Το Ηράκλειο εννοώ όλη την ενότητα, mm-hmm. να το κάνει ένα πάρκο, δεν ξέρω τι θα το κάνει, ο προσώφελος πραγματικά της Αλικανασού που υποφέρει από το αεροδρόμιο σήμερα. Έτσι. Το αεροδρόμιο της Αλικανασού προκαλεί προβλήματα κυρίως στην Αλικανασού και όχι τόσο πολύ στο Ηράκλειο και στις ανατολικές περιοχές του Ηρακλείου. Αλλά δεν θεωρώ γενικά ότι η Δημοτική Αρχή του κυρίου Λαμπρινού άλλαξε τα πράγματα προς το καλύτερο σε σχέση με τον κύριο Κουράκη. Είχα γράψει τον πρώτο χρόνο που ήταν ο κύριος Λαμπρινός ότι ελπίζω να μην φτάσουμε τον πρώτο χρόνο, εκείνο το διάστημα δηλαδή, να πούν κάποιοι που στήριζαν τον κύριο Κουράκη, που είσαι Κουράκη. Δυστυχώς το είπαν και είναι πολύ κακό αυτό, είναι τραγικό. Δεν έφερε αλλαγές. Πήγε πίσω άλλα πράγματα. Δεν άνοιξε ζητήματα που έπρεπε να ανοίξει. Δηλαδή το πολιτιστικό κέντρο συνήθισε να το διαχειρίζεται όπως ο κύριος Κουράκης. Δεν έκανε κάτι διαφορετικό. Παίρνουμε πολλά τηλεφωνήματα από τηλεθεατές οι οποίοι θέτουν έτσι και τα δικά τους ερωτήματα. Και ένα από τα βασικά ερωτήματα είναι τι γίνεται με τις γειτονιές του Ηρακλείου. Γιατί λένε δεν είναι μόνο το αμυγός αστικό κομμάτι, προφανώς. Είναι και οι γειτονιές. Εκεί έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό? Οι γειτονιές του Ηρακλείου, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και το ζω. Τώρα μιλάω, δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική, με την έννοια της ενεργού πολιτικής. Είμαι δημοσιογράφος. Mm-hmm. Το ξέρω. Είμαι στο Ηράκλειο, ίσως ο παλιότερος, να μην πω στην Κρήτη, ο παλιότερος εν ενεργεία δημοσιογράφος. Το πρόβλημα των γειτονιών του Ηρακλείου υπήρχε πάντα σαν μια λογική διαφορετική, της πολιτικής δηλαδή λογικής που εφάρμοζε κάθε δημοτική αρχή. Κοίταζε να καθαρίσει το κέντρο, που περνάνε οι τουρίστες, περνάνε οι αυτοί, τώρα δεν καθαρίζει ούτε αυτό νομίζω. Και άφηνε τον Κατσαμπά, άφηνε τις πατέλες, άφηνε τον Μπόρο, άφηνε την Αγία Τριάδα. Ένα μεγάλο πόνεμα είναι η Αγία Τριάδα, που έχει καταληφθεί και από τους περισσότερους κατοίκους της. Μου το έλεγαν και χθες φίλοι, και γιατί έχω μεγαλώσει στην Αγία Τριάδα. Εκεί τα περισσότερα είναι είτε ερείπια, τα σπίτια, είτε. Γειτονιές που θα μπορούσαν να έχουν αναδειχθεί, να έχουν την ιστορία του ζωντανή. Υπήρχε και ένα σχέδιο που κάποτε έγινε στο Ηράκλειο μέχρι το 2002, μετά εγκαταλείφθηκε. Mm-hmm.
υπήρχαν πολλά πράγματα. Το κάνει τότε ο Ασλάνης. Βάση περιπτώσει, δεν θέλω να γυρίσω εκείνη την εποχή, αλλά υπήρχαν ευκαιρίες, υπήρχαν χρηματοδοτήσεις, υπήρχαν παράθυρα που άνοιγαν και δεν τα εκμεταλλευτήκαμε. Οι γειτονιές, όντως, οι κάτοικοι των γειτονιών, οι δημότες του Ηρακλείου, οι κάτοικοι του Ηρακλείου που μένουν σε γειτονιές, νιώθουν ότι είναι μακριά από το κέντρο. Mm-hmm. Νιώθουν ότι είναι μακριά από το κέντρο, όχι χιλιομετρικά, αλλά σε σχέση με την πολιτική. Όχι ότι στο κέντρο έχουν γίνει πράγματα, αλλά προφανώς εκεί είναι η πρώτη προτεραιότητα να φτιαχτεί μια λακκούβα, παράδειγμα. Mm-hmm. Ή να έχει νερό. Αλλά όχι πάντα. Ούτε εκεί και πάντα. Μιλήσατε πριν νωρίτερα για την καθημερινότητα. Θεωρείτε ότι είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει μπροστά του το Ηράκλειο. Ποιες είναι αυτές οι προκλήσεις? Καταρχήν, το Ηράκλειο έχει μια μεγάλη πρόκληση να αποδείξει, μάλλον να επιδείξει, να δείξει, να αποδείξει την ταυτότητά του. Ποιο είναι το Ηράκλειο σήμερα? Το Ηράκλειο που έχει μια ιστορία λογοτεχνίας, που έχει ένα Καζαντζάκι, που έχει ένα Βιτσέτζο Κορνάρο. Ας υπάρχουν άλλοι που λένε ότι είναι από το Τυφώδη, αλλά η σημασία ήταν στο Ηράκλειο. Έχει να επιδείξει την Έλλη Αλεξίου, τη Γαλάτια, τους υπόλοιπους Αλεξίου. Να μην πω μια σειρά από ονόματα. Μια πνευματική περιουσία που εκφράζεται μέσα από τη Βικελαία, που σήμερα αυτό που είναι το Ηράκλειο, δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι ένα που έχει το στίγμα του το φραπέ, η νύχτα, οι καφετέριες, οι λακκούβες. Υπήρξε σημαία πάντως από την παράταξη του κυρίου Λαμπρινού ότι θα υπάρξει αυτή η πνευματική ανάδειξη, ναι. Πολιτιστική ανάδειξη. Εγώ, δηλαδή, επειδή έχω συνεχείς επαφές και παρακολουθώ πολύ κοντά, ειδικά τον τομέα της Βικελαίας, δεν μπορώ να το συντονίσω αυτό. Mm-hmm. Μάλλον θα πω ότι έδειξε πολύ μεγάλη διαφορία. Προσέξτε, πολλά από αυτά, θα πω μια κουβέντα γιατί δεν θέλω να ισοπεδώνω. Ο κύριος Λαμπρινός μπορεί να έχει καλές προθέσεις. Να ήταν ένας ευγενής και είναι ένας ευγενής, σαστός δήμαρχος, που ενδεχομένως στον τρόπο έκφρασής του με τον Γιάννη τον Κουράκη δεν έχει καμία σχέση. Ο ένας είναι πιο χύμα, ο άλλος είναι πιο ευγενής. Αλλά νομίζω πως απέτυχε πάρα πολύ. Μάλλον μπήκε ξαφνικά, δεν είχε ένα σχέδιο. Τον έμπλεξαν σε διάφορες ιστορίες οι συνεργάτες του. Τελικά πήγε και δεν έχει το αποτέλεσμα που έπρεπε να έχει. Δηλαδή, αν τον είχα απέναντί μου, θα το ρωτούσα. Ήταν φίλος και είναι φίλος της Βικελαίας. Εγώ μιλάω πάντα για τη Βικελαία γιατί είναι το μεγαλύτερο, θεωρώ, η μεγαλύτερη περιουσία του Ηρακλείου. Είναι αυτά που έχει μέσα, αυτό που εκφράζει και όλα αυτά. Τι έκανε για τη Βικελαία? Την έκανε ακόμα και στο εκδοτικό κομμάτι, όπως ήταν και στο προηγούμενο διάστημα βέβαια τώρα, να εκδίδει βιβλία καλά μεν, αλλά καμία σχέση με την υψηλή αποστολή της Βικελαίας. Θα μπορούσε να εκδώσει ένας άλλος εκδοτικός οίκος. Mm-hmm. Τα αρχεία της δεν ξέρω αν εμπλουτίστηκαν. Δεν ξέρω αν αξιοποιήθηκαν. Δεν ξέρω πολλά. Ξέρω, αλλά λέω, βάζω διάφορα ζητήματα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πουλάει γυαλιά ήλιου μέσα η Βικελαία. Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Σοβαρά. στο ισόγειο εκεί. Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως ναι. Θέλω όμως, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος και δημοσιογράφος, είστε πολύ περισσότερα χρόνια από μένα, γνωρίζετε ότι έχουμε συγκεκριμένους χρόνους. Ναι, θέλω να μου πείτε γιατί κάποιος από αυτούς που μας παρακολουθούν, γιατί οι δημότες του Ηρακλείου λοιπόν, να επιλέξουν την παράταξη του Ηλία Λιγερού. Καταρχήν είναι ένα ζωντανό κίνημα. Δεν είναι μια παράταξη που συστήθηκε τις τελευταίους μήνες πρώτων εκλογών. Ακόμα και ο πρώην δήμαρχος, ο κ. Κουράκης, τελευταία αποφάσισε να είναι υποψήφιος στο Δήμο Ηρακλείου μετά από τις πιέσεις της ηγεσίας του Πασόκ. Ακόμα και ο κ. Λαμπρινός αποφάσισε την τελευταία στιγμή, κάτω από τις πιέσεις του Αυγενάκη, με την Όδη, με τις αποφάσεις και όλα αυτά, ότι θα είναι τελικά υποψήφιος. Ο Λιγερός ήταν εξ αρχής και είπε: εγώ θα δώσω τη μάχη τώρα και θα ξαναδώσω, θα συνεχίσω να τη δίνω. Ένα κίνημα δηλαδή υπήρχε από πριν με τεκμηριωμένες απόψεις, λογικές. Και δεν συγκροτήθηκε τελευταία στιγμή να πάρουμε μια εξουσία, μια καρέκλα, να δώσουμε μια μάχη. Όπως το κάνουν πολλοί άλλοι, δεν θέλω να αρχίσω να λέω ονόματα. Πέρα από αυτούς τους δύο που είπα, τους δύο δημάρχους, δηλαδή τον πρώην και τον νυν. Ο Λιγερός είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Με ταυτότητα στο Ηράκλειο. Με γνωστή οικονομική άνεση. Δεν έχει ανάγκη να κάνει κάτι άλλο λοιπόν. Αυτό που είναι το τελευταίο που θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς, ότι έρχεται πάει για να πάρει δεν ξέρω τι ή να κερδίσει μόνο τη δόξα του. Πάει να δουλέψει στο Ηράκλειο. Έχει καριέρα δηλαδή. Δεν είναι ανεπάγγελτος. Δεν έγινε συνταξιούχος να πάει να βρει μια δουλειά τώρα. Mm-hmm. Έχει επάγγελμα. Και καλό επάγγελμα. Και πιστεύω ότι κοστίζει και οικονομικά όταν θα είναι δήμαρχος αυτή η ιστορία. Αλλά του λέει: εγώ θέλω να κάνω κάποια πράγματα, να δώσω μια σφραγίδα στο Ηράκλειο. Θέλω να σταματήσουν, ας πούμε, το θέμα των σκουπιδιών ενώ τη διαχείριση τη ευρύτερη να είναι ένα προϊόν διαπλοκής. Γιατί προϊόν διαπλοκής είναι. Προϊόν διαπλοκής είναι. Δεν μιλάω για την καθαριότητα που σκουπίζει ο εργαζόμενος με το καροτσάκι του. Δεν μιλάω για αυτούς τους άνθρωπους, μιλάω για το τι παίζεται πίσω από τα σκουπίδια. Είναι προϊόν διαπλοκής. Το άνοιξε κανείς, το άνοιξε η σημερινή δημοτική αρχή. Υπάρχει μια ΕΔΕ σε βάρος
εδώ και καιρό για μια μεγάλη ιστορία στο Αμάρι. Δεν είναι του Δημάρχου Ηρακλείου ως Δημάρχου Ηρακλείου, αλλά είναι με την ευρύτερη έννοια της, του ΕΣΔΑΚ και λοιπά, στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Ηρακλείου. Και είναι και ο μεγαλύτερος Δήμος. Τι έχει γίνει με αυτήν την ιστορία? Κάποιοι στο Ηράκλειο έπαιζαν, στην Κρήτη έπαιζαν πίσω από διαπλοκές, με διαγωνισμούς τυφλοσούρτη, και έπαιρναν και παίρνουν εκατομμύρια ευρώ, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Πλούτησαν. Θα τα ανοίξει κανείς αυτά τα ζητήματα? Ή θα κάνουμε μόνο δημόσιες σχέσεις? Λοιπόν, ο Λιγερός θα τα ανοίξει αυτά τα ζητήματα. Δεν θα φτιάξει την καθημερινότητα μονάχα, ή θα προσπαθήσει να τη φτιάξει, για να μιλώ πολλά πράγματα, αλλά έχει στο μυαλό του ότι πρέπει να αλλάξει και άλλα πράγματα. Να σταματήσει να είναι το κράτος μπανανία και στην Κρήτη. Mm-hmm. Το πράσινο, το γαλάζιο, το ρόζι, δεν ξέρω ποιο άλλο. Σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.